Σε μία ακόμη μεταγραφή προχώρησε η Νέα Αρτάκη με την προσθήκη του επιθετικού Λεωνίδα Μεγάλου, ο οποίος μετά από ένα χρόνο παρουσία στον Ελοπιακό επιστρέφει στην Εύβοια για την τέταρτη σεζόν του. Τρεις ημέρες μετά τον αγώνα με τον Παναργιακό, στους Ερυθροκίτρινους επικρατούν ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς ναι μεν ο αποκλεισμός από το κύπελο έφερε στεναχώρια, η καλή εικόνα όμως απέναντι σε ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας, αλλά κυρίως ο χαρακτήρας που έβγαλε η Νέα Αρτάκη, κυνηγώντας την ισοφάριση μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, ακόμα και με αριθμητικό μειονέκτημα, στέλνουν αισιόδοξα μηνύματα εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος. Ρώτησα τα παιδιά εάν θέλουν να είναι πρωταγωνιστές σε έναν θεσμό, είτε αυτός είναι, λέγεται κύπελο, είτε αυτός είναι το πρωτάθλημα, αν θέλουν να είναι πρωταγωνιστές ή κομπάρσι. Αυτή είναι μια επιλογή. Αυτό που έτσι τους είπα είναι ότι δεν έχουν επιλογή. Είναι τόσο καλοί παίχτες, έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που δεν είναι επιλογή. Θα είμαστε πρωταγωνιστές. Αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση αυτός ο αποκλεισμός, αλλά αυτό που μένει πάντοτε στο τέλος είναι το αποτέλεσμα. Εμείς απλά έχουμε αυτή την ηθική ικανοποίηση ότι η εικόνα μας, η προσπάθειά μας και η δουλειά μας κατά κάποιον τρόπο ανταποκρίνεται. Παιδιά τα οποία όπως ο Γιαννιτσάνης, ο Νηφορόπουλος, είναι παιδιά ή ο Κοροβέσης που τώρα ουσιαστικά έχει δηλαδή τις τελευταίες μέρες που μπαίνει λίγο πιο δυναμικά να ενταχθεί και να είναι έτσι όπως θέλει να είναι πρώτα απ' όλα εκείνος και μετά έτσι όπως τον περιμένουμε εμείς. Είναι παιδιά τα οποία τα περιμένουμε ακόμα. Ήταν ένα καλό τεστ, ήταν μια δοκιμασία για αυτούς στο να μετρήσουν και τις δυνάμεις τους και θεωρώ πως σε λίγο καιρό θα είναι στο 100% των δυνατοτήτων τους. Είναι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές, με δεξιότητες, με ποδοσφαιρικές αρετές και περιμένουμε να μας βοηθήσουν για αυτό το στόχο που έχουμε θέσει.